Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων ατόμων στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Τα γερανοφόρα οχήματα αφαιρούν διαρκώς τμήματα της επιβατικής αμαξοστοιχίας, δημιουργώντας χώρο στους πυροσβέστες ώστε να ελεγχθεί το εσωτερικό των βαγονιών. Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών ανέρχεται αυτή τη στιγμή στους 36, ενώ εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός θα ανέβει. Επίσης, νοσηλεύονται 66 τραυματίες, οι 60 από αυτούς σε απλές κλίνες και οι 6 σε μονάδες συντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά στοιχεία από την εταιρεία Hellenic Train, στην επιβατική αμαξοστοιχία στο συγκεκριμένο τμήμα της διαδρομής επέβαιναν 342 επιβάτες και 10 άτομα προσωπικό, ενώ στην εμπορική αμαξοστοιχία 2 άτομα προσωπικό. Δίνω το λόγο στην εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Εκτός από τους ψυχολόγους που βρίσκονται από το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, έχει συσταθεί ομάδα ψυχολόγων από την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306 και καλεί τους συγγενείς και τις οικογένειες των τραυματιών και των θυμάτων, προκειμένου να τους παρέχει ψυχολογική υποστήριξη και καθοδήγηση. Επίσης, έχουν εξασφαλιστεί κλίνες για την εξυπηρέτηση των οικογενειών, τραυματιών και θυμάτων στα παρακάτω ξενοδοχεία της Λάρισας, Imperial, Divani και Metropol. Για τις κλίνες στα ξενοδοχεία, οι συγγενείς μπορούν να καλούν τους τηλεφωνικούς αριθμούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας 2410 6831 75 και 76, που λειτουργούν ήδη για την παροχή πληροφοριών για τους επιβάτες που μετακινήθηκαν με ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη, καθώς και για όσους έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.